Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεό μας με ηλεκτρικό ποδήλατο. Πολλά e-bikes τώρα τελευταία, κάτι έγινε μάλλον το Δεκέμβριο. Εμείς βλέπουμε πολλά ποδήλατα έξω στον δρόμο πλέον, αρκετά εκ των οποίων και ηλεκτρικά. Μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, γιατί όλο και περισσότεροι επιλέγουν να κινηθούν εναλλακτικά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τα γιοταχή, το λέμε και το ξαναλέμε. Μέσα στις πόλεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ένα πατίνι είναι λύση για πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό μας ενδιαφέρουν και εμάς μοντέλα όπως το Lancia Genio, το οποίο έχω δίπλα μου. Αν δεν ξέρατε ότι η Lancia βγάζει ηλεκτρικά ποδήλατα, ναι, η Lancia, το γνωστό μας brand, θα το βρείτε και σε ηλεκτρικά ποδήλατα πλέον, τα οποία φυσικά δεν κατασκευάζονται από την ίδια, αλλά από την γνωστή Platum. Η Platum είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιταλία, στην κοιλάδα του Ιταλικού Βορρά, η οποία συνεργάζεται με πάρα πολύ μεγάλα brands όπως η Ducati, όπως η Lamborghini, όπως η Jeep, μεταξύ των οποίων και η Lancia. Και έτσι κατασκευάζει τα ηλεκτρικά ποδήλατα αυτά για λογαριασμό της Lancia. Μπροστά όμως δεσπόζει το γνωστό μας λογότυπο, στους παλιότερους πολύ πιο γνωστό. Το Genio λοιπόν είναι ένα e-bike αρκετά προσιτό αυτή τη στιγμή, θα το βρείτε στην αγορά στα 999 ευρώ με εγγύηση 2 ετών και ένα e-bike το οποίο προορίζεται για να καλύψει τις βασικές σας ανάγκες μετακίνησης μέσα στην πόλη, ίσως και εκτός αυτής. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πρώτα όμως μην ξεχάσετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε γύρω από την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα. Να είμαστε λοιπόν με το Lancia Genio, πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχουμε και ένα νέο accessory, DJI mic για τον ήχο και θα δούμε τα αποτελέσματα αυτά, είναι το πρώτο μας βίντεο με αυτό το gadgetάκι. Πάμε να δούμε το ποδήλατο όμως, το οποίο έρχεται σε αυτό το γκρι χρώμα με μια ωραία λεπτομέρεια, αυτό το pattern εδώ στην κάθετο και γενικά είναι διακριτικό αλλά όμορφο, καλοφτιαγμένο. Ζυγίζει 24,5 κιλά περίπου, να πούμε, εκ των οποίων 2,8 περίπου είναι η μπαταρία του, η οποία βρίσκεται εδώ, είναι αφαιρούμενη με το κλειδάκι της. Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ και να δείτε την στάθμη της. Διακρίνονται τα λεντάκια πολύ καλύτερα από ό,τι θα δείτε στο βίντεο. Εδώ μπαίνει το κλειδάκι, ξεκλειδώνεται, βγάζει την μπαταρία, την παίρνετε μαζί σας, τη φορτίζετε όπου θέλετε. Ή μπορείτε να τη φορτίσετε και πάνω στο ποδήλατο και βγάζει και μια USB θύρα εδώ πέρα για να μπορείτε να φορτίσετε για παράδειγμα το κινητό σας εν κινήσει ή το Bluetooth ηχείο σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Το Lancia Genio είναι ένα trekking e-bike, ανήκει σε αυτή την κατηγορία τυπικά και ουσιαστικά μπορεί να σας καλύψει για αστικές μετακινήσεις άνετα και αν πάτε και λίγο χώμα, γιατί όχι. Με τα ελαστικά της Κέντα, τα οποία έχουν φάρδος 2-1, η τροχή είναι 27,5 ιντσών να πούμε. Το μέγεθος του ποδηλάτου σε συνδυασμό με την τίζα της Έλλας αυτή το καθιστά, θα έλεγα, ικανό να καλύψει έναν αναβάτη μέχρι 1,85 ύψος. Μέχρι εκεί δεν θα έλεγα παραπάνω ότι θα βολέψει. Και από 1,65 βέβαια και πάνω, σίγουρα δεν θα έχετε πρόβλημα. Για έναν αναβάτη μέσου αναστήματος, εν πάση περιπτώσει. Στα θετικά του η σχάρα στο πίσω μέρος, η οποία μπορεί να υποστηρίξει έως 25 κιλά βάρους, έχει και το έλασμα εδώ και μάλιστα έχει και πλαϊνά. Μπορείτε λοιπόν να κρεμάσετε τσάντες και στα πλαϊνά για να μεταφέρετε, το οποίο για όσους κάνουν commuting με ηλεκτρικό ποδήλατο είναι εννοείται πάρα πολύ χρήσιμο για να μεταφέρουν και τα πράγματά τους σε καθημερινή βάση. Διαστάσεις για όσους ενδιαφέρονται, έχουν πρόβλημα με το χώρο είτε στο ασανσέρ είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο είτε οπουδήποτε αλλού, για να ξέρετε, 183 εκατοστά μήκος, 105 εκατοστά ύψος, 69 εκατοστά πλάτος στο τιμόνι βέβαια. Αυτές είναι οι διαστάσεις του ποδηλάτου. Να πούμε κάποια πράγματα για τα περιφερειακά του και τι σημαίνουν στην πράξη αυτά. Για τα ελαστικά της Κέντα είπαμε, θα σας καλύψω στις περισσότερες περιπτώσεις. Η τριβή από πλευρά τριβής θα είναι κάπου στη μέση, θα έλεγα, σε σχέση με άλλα ελαστικά που έχουμε δει ακόμα πιο φαρδιά. Αλλά γι' αυτό έχετε και την ηλεκτρική υποβοήθηση για να υπερνικήσετε αυτές τις τριβές. Μία άλλη ωραία λεπτομέρεια εδώ είναι τα χερούλια, τα οποία είναι συνθετικά και γράφουν Lancia. Αλλά Lancia θα δείτε κυρίως το λογότυπο εδώ μπροστά στο ποδήλατο, εδώ ξεχωρίζει. Και ίσως ξυπνήσει και κάποιες μνήμες σε κάποιους από εσάς, στους νεότερους ίσως όχι και τόσο. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιείτε το brand Lancia. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει quick release στον εμπρός τροχό, άρα ακόμα κι αν δεν χωράει με τις διαστάσεις του ποδήλατο εκεί που θέλετε, βγάζετε πολύ εύκολα τον τροχό.
Έχουμε ένα πιρούνι της Zoom στο εμπρός μέρος, το οποίο κάνει μια βασική απόσβεση κραδασμών. Δυστυχώς δεν έχει lockout και είναι κάτι που μας έλειψε, θα το θέλαμε. Αν κυκλοφορείτε σε καλή άσφαλτο και δεν το χρειάζεστε, τότε απλώς αυξάνει τις απώλειες ενέργειας. Θα βοηθούσε να έχει ένα lockout και ας μην είχε ρύθμιση προφόρτισης. Έχουμε μεταλλικά φτερά εμπρός και πίσω, μαύρα. Τα βλέπετε εδώ, διακριτικά και αυτά, αλλά θα σας βοηθήσουν τις βροχερές μέρες να μην έρχονται τα νερά επάνω σας. Η καλωδίωση στο εμπρός μέρος κάποια στιγμή κρύβεται και μπαίνει μέσα στο σασί, σε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα είναι εκτεθειμένη, αλλά όχι κάτι φοβερό. Εδώ έχουμε και το εμπρός φως, είναι ενσωματωμένο και τροφοδοτείται απευθείας από την μπαταρία του ποδηλάτου και έχει και ανακλαστικό από κάτω. Μπορείτε να ρυθμίσετε και την κλίση του. Στο πίσω μέρος δεν έχουμε φωτάκι, έχουμε μόνο ανακλαστικό κόκκινο. Pro Wheel πεταλιέρα και μεταλλικά πετάλια, χρήσιμη και αυτή η λεπτομέρεια. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε έναν επιλογέα της Shimano, έναν απλό επιλογέα για το 7 σας μάντης, ένα κουδουνάκι basic και την οθόνη η οποία είναι της Platum αυτή και συνδυάζεται με το μοτέρ της Bafang. Η οθόνη γενικά είναι ευδιάκριτη μέρα και νύχτα με μαύρο background, λευκά ψηφίνη LCD, θα την διακρίνεται άνετα ακόμα και υπό ήλιο αλλά και το βράδυ είναι φωτιζόμενη. Τα πλήκτρα της είναι εδώ, προφανώς είναι αδιάβροχη. Από εδώ ρυθμίζεται τα επίπεδα υποβοήθησης και μάλιστα στο 4 και στο 5 λέει Turbo, στο 3 και στο 2 λέει Standard και στο 1 λέει Eco. Και υπάρχει και το 0, αν θέλετε να ποδηλατείτε χωρίς υποβοήθηση καθόλου. Έχουμε ένδειξη της ταχύτητας, η οποία είναι σχετικά καλά καλυμπραρισμένη. Εδώ έχουμε την ένδειξη μπαταρίας κάτω αριστερά και εδώ πάνω δεν το βλέπετε τώρα, εν κοινή θα φανεί, είναι η ένδειξη της ισχύος. Όταν λοιπόν έχει υποβοήθηση, μεγαλώνει αυτή η μπάρα, γεμίζει, αλλιώς αδειάζει. Οδόμετρο, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα, trip. Οι ενδείξεις αυτές εναλλάσσονται μόνες τους αυτόματα, κάθε λίγα δευτερόλεπτα, οπότε δεν χρειάζεται να τις πειράζετε εσείς. Με το mode μπορείτε βέβαια να τις επηρεάσετε και να μπείτε και στο μενού, το οποίο δεν έχει κάτι φοβερό. Χιλιόμετρα ή μίλια, P1, P2, P3 είναι password. Μπορείτε να βάλετε κωδικό τετραψήφιο για την οθόνη, χρήσιμο για να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί το ποδήλατο. Και με ένα κλικ στο power button ανάβει ή σβήνει το φως, το οποίο έχει μια ένδειξη εδώ πάνω αριστερά. Εμφανίζεται να σας δείξει ότι έχετε ενεργοποιήσει το φως. Τιμόνι Zoom και λαιμός τιμονιού Zoom. Να πούμε ότι το ποδήλατο συνολικά μπορεί να υποστηρίξει βάρος αναβάτη και φορτίου έως 100 κιλών. Είναι λίγο μικρότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει, που συνήθως βλέπουμε υποστήριξη έως 120 κιλά ή λίγο παραπάνω. Και πάμε να πούμε για το μοτέρ, την ροπή, την αυτονομία που προσφέρει η μπαταρία και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν μοτέρ της Bafang, στον πίσω τροχό είναι hub motor, 250 watts, 45 νιουτόμετρα ροπής, λέει η εταιρεία. Συνδυάζεται με το Shimano Tourney το 7, το οποίο σε συνδυασμό με τον μικρό σχετικά δισκοβραχίωνα μπροστά, δίνουν μια μικρή τελική ταχύτητα, δηλαδή γύρω στα 28 χιλιόμετρα την ώρα θα τερματίσει η 7η σχέση. Δεν θα μπορέσετε να ποδηλατήσετε πολύ πιο γρήγορα. Είναι λοιπόν σχετικά για μέχρι μέτριες αποστάσεις. Αν κάνετε πάρα πολλά χιλιόμετρα καθημερινά και θέλετε να τα καλύπτετε πιο γρήγορα, ίσως χρειαστείτε ένα μεγαλύτερο δισκοβραχίωνα ή εν πάση περιπτώσει μια άλλη λύση. Ενώ η πρώτη σχέση και αυτή σε πολύ μεγάλες ανηφόρες θα χρειαστεί να ασκήσετε δύναμη, γιατί το μοτέρ είναι 250 W με 45 νιουτόμετρα ροπής, με αναβάτη 75-80 κιλών για παράδειγμα. Αν είναι γεμάτη η μπαταρία θα σας δώσει καλή υποβοήθηση σε κλίσεις μέχρι 5-7%. Όταν ξεπεράσετε το 10% κλίσεις θα αρχίσει να ζορίζεται και ειδικά με την μπαταρία στη μέση ή κάτω από τη μέση θα χρειαστεί να κάνετε αρκετά, να ασκήσετε αρκετή δύναμη στα πετάλια και να κατεβάσετε και την πρώτη σχέση για να ανεβείτε σε πολύ μεγάλες κλίσεις. Οπότε είναι κάτι που θα περιμέναμε από ένα basic μικρό μοτέρ της Bafang, 336 volt, χωρίς φοβερή ροπή. Σε flat κομμάτια, μέχρι 5% κλίση όμως, άνετα θα έχετε την 6η, την 7η
και δεν θα χρειαστεί να ασκείτε πολύ δύναμη στα πετάλια για να σας κρατήσει σε μια ροή 20-25 χιλιόμετρων την ώρα σχετικά εύκολα. Μέχρι και σε κλίσεις 3-4-5% δεν θα έχετε πρόβλημα. Από το 8-10% και πάνω θα πρέπει να κατεβάσετε οπωσδήποτε σχέση και να ασκήσετε και περισσότερη δύναμη στα πετάλια. Εκεί αρχίζουν να φαίνονται τα όρια αυτού του μοτέρ, που είναι ένα από τα entry level μοτέρ της Bapfang φυσικά. Και κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα πιο αναλυτικό βίντεο να εξηγούμε λίγο τι γίνεται με τα μοτέρ στα ηλεκτρικά ποδήλατα, γιατί προφανώς όλα διαφημίζονται ως 250 watts, αλλά διαφέρουν και στη ροπή και στην peak ισχύ και η τάση λειτουργίας παίζει ρόλο, τα 36 ή τα 48 volts, οπότε κάποια στιγμή θα τα αναλύσουμε όλα αυτά για να ξέρετε και τι σημαίνει αυτό που διαβάζετε στα specs. Φρένα είναι μηχανικά, 160 χιλιοστά οι δίσκοι εμπρός και πίσω, δεν έχουν κορυφαία αίσθηση στο χέρι, αλλά με λίγη ρύθμιση είναι αποτελεσματικά. Αυτό όσον αφορά τα φρένα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και πάμε να πούμε και για την μπαταρία, η οποία είναι 36 βόλτα όπως προείπαμε, 10,4 αμπερόρες. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 374 βατόρες χωρητικότητας. Είναι λοιπόν μια μπαταρία που σε ρεαλιστικό σενάριο, δηλαδή σε διαδρομές που έχουν και πολλές ανηφόρες και γενικά χρησιμοποιείται την υποβοήθηση στο τέρμα, στο 5, μέγιστη υποβοήθηση, μπορείτε να βγάλετε, θα έλεγα, περίπου 35 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας. Εκεί θα έλεγα ότι είναι το όριό της και θα πέσει και λίγο η απόδοση προς το τέλος. Τα πρώτα 20 χιλιόμετρα θα βγουν πάρα πολύ άνετα όμως, αν αυτές είναι οι καθημερινές σας μετακινήσεις. Και εάν κινήσετε σε πολύ flat κομμάτια και δεν κάνετε, μπορείτε να κρατάτε μια σταθερή ροή και δεν χρησιμοποιείτε και την μέγιστη δυνατή υποβοήθηση, μπορείτε να φτάσετε μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Αυτό λέει η εταιρεία και αυτό λέμε και εμείς που τα δοκιμάζουμε σε πραγματικές συνθήκες. Οπότε ξέρετε τώρα περίπου τι να περιμένετε από την μπαταρία αυτή. Ο φορτιστής είναι 2 αμπέρ που παίρνετε με το ποδήλατο. Μία πλήρης φόρτιση περίπου 6 ώρες να υπολογίζετε. Εδώ είναι η σέλα, η οποία είναι σχετικά άνετη. Αν δεν έχετε ξαναοδηγήσει βέβαια ποδήλατο ή αν δεν είστε εξοικειωμένοι τις πρώτες μέρες, θα νιώθετε λίγο κουρασμένοι μετά από κάποια χιλιόμετρα. Τώρα την έχουμε σε τέρμα ύψος, για να καταλάβετε. Και παρόλα αυτά, εγώ που είμαι ένα 80, τα πόδια μου θα ήθελα να τεντώνουν λίγο περισσότερο, να ανοίγουν λίγο περισσότερο, να έχουν λίγο μεγαλύτερο άνοιγμα. Αυτό για να καταλάβετε και αυτό που είπα νωρίτερα όσον αφορά τα ύψη αναβάθη που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το μέγεθος, αυτή η εργονομία. Και ουσιαστικά είπαμε όλα τα σημαντικά για το Lancia Genio. Είναι ένα ποδήλατο λοιπόν basic. Είναι ένα ποδήλατο λοιπόν που μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες με την μπαταρία που διαθέτει και το μοτέρ που διαθέτει. Το καλό είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν computer bike, έχει το φωτάκι του μπροστά προκατεστημένο, έχει τη σχάρα του πίσω. Τα περιφερειακά είναι επώνυμα, το μοτέρ της Bapfang ξέρουμε ότι είναι αξιόπιστο. Η οθόνη δείχνει αρκετά καλή επίσης, η μπαταρία δείχνει ποιοτική, αφαιρούμενη είναι. Θα θέλαμε ένα lockout στο εμπρός πυρούνι για να μπορούμε να το κλειδώνουμε όταν δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιείται. Κατά άλλα είναι διακριτικό, όμορφο, σε βάρος κοντά στο μέσο όρο θα έλεγα, όχι πάρα πολύ βαρύ αλλά ούτε ελαφρύ, και τα ελαστικά επίσης μπορούν να καλύψουν μια ευρεία γκάμα συνθήκων χωρίς πρόβλημα. Και αν αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 999 ευρώ και θα παραμείνει για ένα διάστημα σε αυτή την τιμή το Lancia Genio, ενώ τρέχουν και επιδοτήσεις, ξεκίνησαν και πάλι, αυτό να το πούμε πολύ σημαντικό, του κινούμε ηλεκτρικά. 40% επιδότηση λοιπόν για αυτό το ποδήλατο και για όλα τα ποδήλατα επί της τιμής τους προ-ΦΠΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με λίγες εκατοντάδες ευρώ, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να το αποκτήσετε. Είναι ένα αρκετά value for money e-bike αυτή τη στιγμή στην κατηγορία αυτή. Με bonus και το ότι είναι branded Lancia φυσικά και κατασκευασμένο στην Ευρώπη από μια εταιρεία που είναι στην Ιταλία και αυτό μετράει για αρκετούς αγοραστές όσον αφορά την προέλευση του ποδηλάτου.
Αυτό είναι λοιπόν το Lancia Genio, ένα προσιτό ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά με ένα βαρύ brand πάνω του και με πολύ όμορφο σχεδιασμό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Στα σχόλια θυμίζω ότι μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το Genio, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μοντέλο που παρουσιάζω κατά καιρούς. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλά περισσότερα βίντεο.